τους. Η υπερηφάνεια θα είναι καθοριστικός παράγοντας, παίρνοντας με τη σειρά της πάθος και ανταγωνισμό μέσα στο τερέν. Προάγγελος αυτών οι φωνές και τα ατελείωτα τραγούδια των οπαδών. Κοιμάζει το σουτ. Είναι μέσα. Πάλι αυτός. Είναι το μεγάλο του αστέρι. Και ήδη πρόλαβε να βάλει την προσωπική του στάμπα. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι προπονητές καταστρώνουν πολλές μέρες τα πλάνα τους για το πώς θα κρατήσουν το 0 στην άμυνά τους. Αλλά όπως βλέπετε, λίγα λεπτά φτάνουν για να ανατραπούν όλα τα σχέδια. Πανέμορφη εκτέλεση. Έβαλε την τέλεια καμπύλη. Από τη γωνία που βρέθηκε και για τη θέση βέβαια που είχε ο goalkeeper, έκανε την σωστή επιλογή και ανταμείφθηκε. Με αυτό κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα προς το όνειρο. Κατάφεραν να πετύχουν τον γκολ που τους ζητούσε ο κόσμος. Για να δούμε τώρα πώς θα το διαχειριστούν. Κονατέ κατάλαβε έγκαιρα την πρόθεσή του. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια, τελείωσε άδοξα. Μέση, καλή σκέψη του εδώ. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Μέση. Καλή παλιά. Η ομάδα καλά ξετυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. Στην μπάλα ο Εμπαπέ. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους συμπαίκτες του. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Πάει για γκολ. Μπράβο του. Τέρια παρέμβαση. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Αυτός ο παίκτης είναι μεγάλη ψυχή. Δεν διστάζει να τα βάλει με όποιον βρει μπροστά του. Stones. Θα κάνει το φάουλ. Ο Μέση με την μπάλα. Έξυπνη η πάσα του. Έκοψε την πάσα. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Την μπάλα στον Σάλαχ. Μέση. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε έτοιμος να σουτάρει. Κίμι, την διώχνει μακριά. Μέση! Μέσα! Τώρα έχουν ξεκάθαρα πια τα ηνία του αγώνα και δύσκολα θα τα χάσουν. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Μάλιστα, έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Στο 1-0 δεν είχε κρυθεί τίποτα. Τώρα όμως η πλάστικα αρχίζει να γέρνει ξεκάθαρα υπέρ τους. Για να δούμε, θα το κρατήσει. Ωραίο σουτ! Μεγάλη επέμβαση που κάνει. Πολύ συγκεντρωμένος, ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Η ΑΕΚ μπορεί να αντεπιτεθεί τώρα. Δεν είναι καθόλου σπάνιο αυτό. Και προτιμά να δώσει πάσα πίσω. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Εμπαπέ. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Κινείται προς την επίθεση. Λαμπάρντ. Την έκοψε. Δεν το πολύ σκέφτηκε και καλά έκανε. Οι πιθανότητες εδώ δεν φαίνονταν με το μέρος τους, αλλά με κάποιο τρόπο κατάφεραν τελικά να τις καπουλάρουν. Ναι, στάθηκαν και λίγο τυχεροί θα λέγαμε εδώ. Οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος τους. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις. Κίμιχ.
πολύ κρίσιμη η προσπάθειά του. Η παλιά δεν ήταν αρκετά βαθιά σε σχέση με το τρέξιμό του. Μάλλον προβλέψιμο. Σαν σύλληψη ήταν πολύ καλή. Η εκτέλεση όμως χόλαινε. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές. Αλλά είδατε τι έκανε τελικά. Εμπαπέ. Αυτό δεν χάνεται με την... Επιχειρεί το σουτ. Να το! Πλέον με προβάδισμα τριών γκολ όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Τι να πει κανείς για αυτό το γκολ. Αναρωτιέμαι πραγματικά αν οι αμυντικοί έκαναν απεργία σε αυτή τη φάση. Τον άφησαν πραγματικά ανενόχλητο να κάνει τη δουλειά του. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκορ είναι ήδη στο 3-0. Μπέλιγχαμ, φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Καλή η πρόθεση του, αλλά δεν υπήρξε σωστός συντονισμός. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Θεωρητικά, στο ποδόσφαιρο λέμε ότι όλα είναι ανοιχτά μέχρι τέλους. Αλλά εδώ δυσκολεύομαι να το πω. Πάντως, δεν θα βαρεθούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι σε δαιμονιώδη φόρμα σήμερα. Έχω το προαίσθημα, Χρήστο, ότι στο δεύτερο μέρος θα χάσουμε το μέτρημα, γιατί δεν τους βλέπω να αρκούνται με τα τρία τεμάχια. Η ΑΕΚ προηγείται με τρία γκολ. Σε ένα παραγωγικό ημίχρονο, με άφθονο θέαμα και χορταστικά στιγμιότυπα για την ανάπαυλα. Το δεύτερο μισό του αγώνα ξεκινάει. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο, ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες του. Ευκαιρία ο Εμπαπέ. Ξεκινάει η κόντρα. Φόντεν. Ρουμενίγκε. Θα το καρφώσει. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Κέρδισαν το πλάγιο. Ρόδρι. Σάλα. Κίμι. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Ευκαιρία ο Εμπαπέ. Υπέροχη προσπάθεια. Πολύ καλή απόκρουση. Πολύ θεαματική αυτή η αντεπίθεση. Παραλίγο να αποδώσει και καρπούς. Μπράβο τους. Η ΑΕΚ κέρδισε το δεύτερο κόρνερ. Ενώ οι αντιπαλοί τους δεν έχουν κερδίσει ούτε ένα. Και να η ευκαιρία για την αντεπίθεση. Αυτό είναι πάντα ένα ρίσκο, αν δεν προσέξεις. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί, με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Η ομάδα καλά ξετυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. Σάλα ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Τον τροφοδοτεί έξω. Θα ψάξει το γκολ. Κονατέ, θα διώξει μακριά. Και κάνει το σουτ. Είναι γκολ, ναι. Αυτό θα πει άνεση. Όλα φαίνονται εύκολα πλέον. Τώρα πια μάλλον κρίθηκε το μάτς. Μέση συνεχίζει μόνος. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Stones. Είναι εδώ και απομακρύνει. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Και του κάνει το φάουλ. Θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα εδώ από τον διαιτητή. Πολύ σωστά νομίζω, την άξιζε. Ώρες-ώρες, είναι μυστήριο πραγματικά τι περνάει από το κεφάλι ενός παίκτη και αντιδρά έτσι. Ο Μέση με την μπάλα. Έχει πολύ χώρο μπροστά. Και να η ευκαιρία. Η μπάλα out από το πλάι. Βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση και όλοι εδώ περιμέναμε ότι θα σκοράρει. Αλλά δεν τα κατάφερε τελικά.
περάσει έξυπνα την μπάλα. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Τον αντιμετώπισε πολύ σωστά εδώ και βγήκε νικητής. Τσουαμενί. Σαν να συγκρούονται με τοίχο είναι. Μπέλιγχαμ. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Εμπαπέ. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Γέριο το κόψιμό του εδώ. Ρόδρι. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τρεξίματα. Η Μπενφίκα. Το χρειαζόταν πραγματικά αυτό. Μπράβο, σπουδαία ενέργεια. Κατάφεραν και απέφυγαν τον γκολ. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους συμπαίκτες του. Θα πασάρει προς το άκρο. Μέση. Μπέλιγχαμ. Μέση. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ρουμενίγκε. Φόντεν. Δοκίμασε να πάει μέχρι τέλους. Αλλά ο αμυνόμενος είχε άλλη άποψη. Μπράβο του, καλή κίνηση. Την μπάλα στον Σάλα. Εμπαπέ. Και θα τη στείλει προς τα πίσω. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους συμπαίκτες του. Ρόδρι. Μπέλιγχαμ. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Μέση. Εμπαπέ. Μέση. Ευτυχώς για την ομάδα του που βρέθηκε εκεί. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές. Αλλά είδατε τι έκανα τελικά. Έχουν μια μεγάλη ευκαιρία με αυτό το κόρνερ. Ίσως είναι η τελευταία τους. Κλωτσά είναι δύναμη την μπάλα. Το σούτ είναι out από τη δεξιά μεριά του τέρματος. Η ΑΕΚ δεν χαρίζει κάστανα στον αντίπαλο. Αμήνεται πολύ σωστά. Αυτή τη στιγμή ο πίνακας δείχνει 2 λεπτά καθυστερήσεων. Όχι, δεν ήταν πολύ καλή η πάσα.